Ναι, έχουμε σημαντική άνοδο των τιμών, η οποία οφείλεται τόσο στην ουκρανική κρίση όσο και στον κορονοϊό, καθώς είχαμε μία σειρά διαδοχικών κρίσεων. Το 2020 είχαμε την κρίση του κορονοϊού, το 2021 την κρίση της ηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας γενικά. Το 2022 έχουμε την επιστημιστική κρίση και το 2023, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε μια κρίση κόστους διαβίωσης, καθώς, όπως δείχνει και το ρεπορτάζ, ο κόσμος αναζητεί να βρει οτιδήποτε φθηνότερο, επειδή η αύξηση των τιμών περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά του και αυτό το εισόδημα δυστυχώς δεν είναι εύκολο να το αναπληρώσει. Η ουκρανική κρίση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς υπάρχουν πολλά αδιάθετα σιτηρά αυτή τη στιγμή, γύρω στους 25 εκατομμύρια τόνους, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν, με αποτέλεσμα να ωθούνται οι τιμές προς τα ύψη. Αναμένουμε, εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, μεγάλες παραγωγή χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Και η Κίνα, παρόλο που δεν κάνει εξαγωγές, αλλά η Ινδία κυρίως, που θα αναμέναμε να έκανε εξαγωγές, εξαιτίας των καιρικών συνθήκων η παραγωγή τους θα είναι μειωμένη και βλέπουμε και τις πρώτες απαγορεύσεις. Η Ινδία, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα απαγόρευσε τις εξαγωγές σιτηρών. Αυτό είναι αρκετά αρνητικό, διότι αν συνεχίσει να συμβαίνει Ποια είναι η αυτό, πρόβλεψη, κυρία Τσαλάκη? Η πρόβλεψη ποια είναι? η Σε πρόβλεψη ποιο είναι θα είναι το ότι βάθος αν... χρόνου και ποια θα είναι η ένταση όλης αυτής της ιστορίας? Η πρόβλεψη για την τιμή του σιταριού που έχουμε κάνει στο εργαστήριό μας δείχνει ότι στις αρχές του επόμενου έτους η τιμή του σιταριού μπορεί να φτάσει στα 490 δολάρια ο μετρικός τόνος. Να Ναι. πούμε ότι σήμερα είναι περίπου 390, Ναι. αλλά πριν λίγες εβδομάδες είχε φτάσει περίπου στα 438 δολάρια ο τόνος. Απαιτείται να φυτευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες εκτάσεις με σιτάρι και καλαμπόκι, και επιμένουμε και στο καλαμπόκι, διότι το καλαμπόκι είναι βασική διατροφή για τα κοτόπουλα και το κοτόπουλο είναι ένα ευρείας κατανάλωσης κρέας μαζί με τα αυγά. Οπότε σίτος και καλαμπόκι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα να εξαχθεί υπάρχουσα αποθηκευμένη ποσότητα στην Ουκρανία, διότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί και η νέα παραγωγή, και όπου υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις να φυτευτούν και κυρίως να γίνει αλλαγή φύτευσης στους αγρούς που φύτευαν για παραγωγή βιοκαυσίμων, να πρέπει να αλλάξουν, να φυτέψουν σιτάρι και καλαμπόκι. Βέβαια, για να γίνει αυτό και κυρίως για τους μικρούς αγρότες, επειδή τα λιπάσματα έχουν τιμές που έχουν υπερδιπλασιαστεί και τα φυτοφάρμακα, θα πρέπει να τους δοθεί κάποιο κεφάλαιο κίνησης ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν όλες αυτές τις ακριβές πρώτες ύλες μέχρι να μπορέσουν να πουλήσουν την παραγωγή τους, να αποπληρώσουν το κεφάλαιο κίνησης. Κύριε Αλλιώς είναι καθηγητά, δύσκολο να είπατε φυτευτούν το τόσο εκτός. 2024 θα είναι και αυτό μια κρίση του κόστους διαβίωσης. Έχουμε Ναι. εικόνα πότε θα αρχίσει αυτή η κατάσταση να αλλάζει, γιατί όσα μας έχετε πει είναι πολύ δυσίωνα. Κοιτάξτε, για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει να δούμε αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων. Όταν οι παραγόμενες ποσότητες θα καλύπτουν τη ζήτηση και θα την υπερκαλύπτουν, τότε θα βλέπουμε μειώσει των τιμών. Αυτό προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να το δούμε στα σιτηρά, τουλάχιστον για αυτή την χρονιά, διότι έχουμε πολύ αρνητικές ειδήσεις από τα καιρικά φαινόμενα και από το ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία περίπου το 30% των εδαφών ενδέχεται να μην φυτευτεί. Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί, οι άνδρες, είναι στον πόλεμο. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και οι άνθρωποι φοβούνται να βγουν στα χωράφια τους. Οπότε ήδη θα έχουμε δεδομένο μία μείωση των χωραφιών που θα φυτευτούν. Από εκεί και μετά έχουμε την κακοκαιρία και μετά έχουμε ένα πανικό που ενδέχεται να δημιουργήσει η συνεχή απαγόρευση εξαγωγής τροφίμων. Ναι. Περίπου το 80% του πληθυσμού εξαρτάται από εισαγόμενα τρόφιμα. Αν Μάλιστα. αρχίσουν απαγορεύσεις, χθες για παράδειγμα η Μαλαισία απαγόρευσε την εξαγωγή κοτόπουλου.
Η Σιγκαπούρη έχει μεγάλο Συνεπώς, πρόβλημα. Θα δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερες, 40% του κοτόπουλου. Ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά. Αυτό, αυτό περιγράφεται. Πάμε και στον κύριο Λαλάτση να δούμε αν είναι μια γενική τάση αυτή εξαιτίας της ακρίβειας και της επιστημιστικής κρίσης να στρέφεται ο κόσμος σε φθηνότερα, πιο πρόχειρα, πιο έτοιμα φαγητά. Κύριε Λαλάτση. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Και άμα μπορούσαμε να κρατήσουμε έτσι μόνο τρία νούμερα από την έρευνα, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι τρομακτικό το ότι 41% δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερες υγιεινές τροφές σε σχέση με μόλις 6 μήνες πριν. Άρα περίπου ένα σε δύο νοικοκυριά έχει μειώσει το ποσοστό της υγιεινής τροφής, ο οποίος μπαίνει πλέον στο τραπέζι, ανεξάρτητα αν έχουν παιδιά ή όχι. 16% δηλώνει ξεκάθαρα ότι αγοράζει περισσότερο πρόχειρο φαγητό, άρα παίρνει περισσότερες κενές σελίδες από παλαιότερα. Και 32% ένα στους τρεις δηλώνει ότι πλέον ενδιαφέρεται λιγότερο για την ποιότητα των τροφίμων σε σχέση με 6 μήνες πριν. Άρα η ποιότητα έχει πέσει, έχει χάσει μια τρομακτική δυναμική, προφανώς η οποία πήγε απευθείας στην τιμή. Σε 6 μήνες, μας λέτε. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Μέσα σε 6 μήνες. Και άμα το φανταστείτε, όπως δήλωσε τώρα και ο καθηγητής, και μιλήσουμε για άλλα 2 χρόνια τα οποία έρχονται, οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας από όλη αυτή την κακή διατροφή μπορεί να φανούν και σε 10-15 χρόνια αργότερα. Όταν πάντως, δηλαδή, σημερινή... ναι. Για ποιο λόγο είναι φτηνότερο, δηλαδή το να πάρεις φακές να φτιάξεις είναι ακριβότερο από το να πας και να αγοράσεις έτοιμο φαγητό? Είναι πολύ συμπαρατήρηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν αγοράζουν οποιοδήποτε τρόφιμο, επειδή δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στο τρόφιμο, γενικά στην Ελλάδα είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του λεγόμενου food waste. Ναι. Πετούσαμε τρόφιμα, δεν τα κατάλαβα. Όταν αγοράσω εγώ φακές και μαγειρέψω και δεν τις φάω, έχω πετάξει τις υπόλοιπες. Όταν πάω και αγοράζω 2 πέτυρ, 1 πιτόγυρο, οτιδήποτε, τρώω ακριβώς αυτό το οποίο έχω πάρει. Ναι. Το οποίο μάλιστα, για να μην πούμε και τον κύριο τώρα, τον υπεύθυνο της καντίνας, το πρόχειρο φαγητό, ξέρετε, εξαρτάται από το premium φαγητό. Δηλαδή, αν το premium φαγητό είναι πλέον ένα σουβλάκι, το κακό φαγητό μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Άρα μειώνεται η ποιότητά του, άρα μιλάμε για κοινές θερμίδες και οτιδήποτε πιο φτηνό μπορούμε να βρούμε. Εξαρτάται και τι υλικά χρησιμοποιεί αυτός ο οποίος έχει ακριβώς πιο οικονομικό φαγητό. Τι να πούμε, τα στοιχεία αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ανησυχητικά.